Φέτος θα έχουμε περισσότερα ακόμα λεωφορεία από πάρκινγκ τα οποία θα ξεκινούν από τα Ταβάκικα, δύο λεωφορεία, από το Γουναφανή Νάρτη, από το Γούβι και από τη Δασκαλόπετρα, αλλά και από το ΦΟ, τα οποία θα πηγαίνουν στους χώρους των Ουρκετών, του Αγίου Μακαρίου μάλλον και στη Μάγη Μάρκου του Τσουμπάρη. Καλό λοιπόν να φέρουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και να παίρνουν τα λεωφορεία. Θα διευκολύνουν τους πάντες και πάνω απ' όλα την κίνηση, αλλά και αν χρειαστεί να περάσει ένα περιοριστικό, ένα στενοφόρο, οτιδήποτε άλλο, να μην κλείνονται οι δρόμοι. Αυτό είναι μια παράκληση που ελπίζω να τηρηθεί κατά γράμμα και να μην έχουμε έτσι επίσης προβλήματα εκείνο το βράδυ. Θέλω να ευχηθώ πάρα πολλά καλό Πάσχα σε όλους, να ευχαριστήσω εκτός από αυτούς που ανέφερα και την κυρία Δαμίγου που είναι κοντά μας από το Δήμο, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, που και εκείνη με βοηθάει όπως και οι υπόλοιποι που ανέφερα, και να δώσω το λόγο στην πρόεδρο τοπικού συμβουλίου, η οποία και εκείνη κάθε χρόνο κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη διεξαγωγή του Ρουκετοπόλεμου και όχι μόνο, καθώς και την κυρία Λουσία του τοπικού συμβούλιου, να μας πούν δύο λόγια. Και μετά να δώσω το λόγο στον κύριο Αριστίδη Ζανίκου, ο οποίος έχει αναφερθεί στο Ρουκετοπόλεμο, έχει γράψει το Ρουκετοπόλεμο, είναι γνώση από παλιά του Εθήμου και το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους εμάς και τον ευχαριστώ που είναι και επίσης κοντά μας και μας βοηθάει. Όπως και τους συναδέλφους, τον Αντώνη τον Καλαγιά και από τα συνεργεία έχουμε τον Σταύρο κοντά μας, ο οποίος θα πει και εκείνος δύο λόγια μετά όσον αφορά το θέμα των παιδιών που φτιάχνουν τις ρουκέτες. Χαίρετε και από μένα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε χρόνο αυτό που προσπαθούμε και αυτό που επιδιώκουμε είναι να γίνει αυτό το έθιμο που είναι τόσο ωραίο και προσευχεί τόσο κόσμο, όσο το δυνατόν με το πιο ασφαλή τρόπο. Αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τα παιδιά που είναι στα συνεργεία και φτιάχνουν και ρίχνουν τις ρουκέτες. Και με τους θεατές, αλλά και με τους ανθρώπους που τα σπίτια τους κάθε χρόνο βάλλονται από τις ρουκέτες και αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Όλο αυτό απαιτεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, που δυστυχώς συγκεντρώνεται κυρίως εδώ, στην Αντιδημαρχία της Ομηρούπολης και στον χώρο του Φροντάτζου. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι βοήθεια από όλους τους φορείς, ακόμα μεγαλύτερη κάθε χρόνο, γιατί είναι ένα εγχείρημα δύσκολο. Εγώ να πω ότι όπως κάθε χρόνο οργανώθηκαν τα συνεργεία όπως μπορούσαν, είχαμε τη συνεργασία, προσπαθήσαμε να ακούσουμε τους κατοίκους και τις εκκλησίες και τα προβλήματά τους. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε τελείως, γιατί οι απαιτήσεις κάθε χρόνο γίνονται και πιο μεγάλες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να περάσει και η φετινή χρονιά χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα και να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναζήσουμε αυτό το ωραίο έθιμο. Πρέπει να συνεχιστεί πάντα εν μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, όσο και αν έχουμε προβλέψει τα πάντα. Κάθε χρόνο διδασκόμεθα και συμπληρώνουμε τις ατέλειες της προηγούμενης χρονιάς, διότι η πράξη είναι αυτή που σε διδάσκει. Εγώ θα ζητήσω, όπως και ο κύριος Αντιδήμαρχος, την κατανόηση των δημοτών που θίγονται και θα ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, κατανόηση και θα σας πω και κάτι για να γελάσετε. Όταν υπήρξε αντιδήμαρχος και τα οικονομικά μας ήταν πολύ δύσκολα, παρόλα αυτά μας εστίχησε τότε 12 με 13.000 η διεξαγωγή του Ρουκετοπόλεμου χωρίς καμία βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Είδα κάποιον νωρίτη της Ερυθιάνης και καμάρωνε το σπίτι του και τον ρώτησα γιατί κάθεσαι και το βλέπεις. Ήταν φροσκοποδιατισμένο. Μου λέει να το δω σήμερα γιατί έως αύριο θα είναι σαν τα σκυλάκια της Δαλματίας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο ήταν δύσκολη η διεξαγωγή πριν ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία κάθε χρόνο βελτιώνονται. Εύχομαι και εγώ να διεξαχθούν και φέτο χωρίς κανένα έκτακτο επεισόδιο, να είμαστε όλοι καλά και ό,τι επιθυμεί. Καταρχάς να ευχηθώ και εγώ και του χρόνου με υγεία τέτοιες μέρες,
Καλή Ανάσταση σε όλους και όλες, με την προσδοκία, την ευχή, την ελπίδα ότι και φέτος θα κυλήσει ομαλά το βράδυ της Ανάστασης και θα χαρούμε ένα έθιμο που το διακρίνει μοναδικότητα χωρίς παρατράβουλα. Το ότι είναι μοναδικό το έθιμο περιθέτει να το πω. Ίσως θα περίθελε να θυμίσω ότι είναι και παράνομο. Ένα παράνομο λοιπόν μοναδικό έθιμο συνεχίζει να διεξάγεται επί 125 χρόνια ακριβώς γιατί διαθέτει κοινωνική αποδοχή και νομιμοποίηση. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση προς την απαγόρευση του νόμου που λέει ότι απαγορεύεται η κατασκευή, η κατοχή και η ρήψη βεγγαλικών, αλλά αυτή η κοινωνική νομιμοποίηση και αποδοχή είναι που το έχει κρατήσει ζωντανό πάνω από ένα αιώνα. Αν θέμε το έθιμο αυτό με τα καλά και τα άσχημά του, με τα θεαματικά στοιχεία του αλλά και την επικινδυνότητά του να έχει διάρκεια, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Είναι βέβαιο ότι αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ερυθιανής και Αγίου Μάρκου δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτιστική και λαογραφική ιστορία. Δηλαδή, δύο εκκλησίες όπου πάνε οι πιστοί να εορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού, την ώρα του εορτασμού της Ανάστασης να γίνονται στόχοι μιας πολεμικής αναμέτρησης. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Αυτό λοιπόν που κυρίως χαρακτηρίζει το έθιμο δεν γίνεται αποδεκτό μόνο από τις τοπικές κοινωνίες. Φαίνεται να γίνεται αποδεκτό ακόμα και από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Και αυτό βέβαια κάτι σημαίνει. Πρέπει λοιπόν να το διατηρήσουμε αλλά με οδηγόμαστη λογική. Η λογική επικράτησε τα πρώτα χρόνια του ρουκετοπόλεμου με ένα σχετικά μικρό αριθμό ρουκετών. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και που πιστεύω είναι αποτέλεσμα της υπερπροβολής που έχει γίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια πρέπει σταδιακά να εξαλειφθεί. Αυτή η μαζική κατασκευή και ρήψη ρουκετών, ναι μεν μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα, αλλά συνδέεται και με περισσότερους κινδύνους. Κινδύνους τόσο για περιουσίες, όσο για ησυχία και ηρεμία που απαιτεί κανείς αυτές τις μέρες, αλλά και για τη σωματική ακεραιότητα, ενίοτε και για τη ζωή κάποιων συμπολιτών μας ή κάποιων επισκεπτών. Αυτά όλα για να τα βάλουμε σε λογικά πλαίσια, ως βασική προϋπόθεση έχουν τα παιδιά που κατασκευάζουν ή που θα κατασκευάσουν τον ρουκέτες να θέσουν αυτοπεριορισμούς. Η υπερβολή ποτέ δεν έκανε καλό. Η υπερβολή βλάφτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος ακούμε ότι έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ρουκετών και από τις δύο πλευρές. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα πιστοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Με αυτές τις σύντομες σκέψεις και απόψεις που καταθέτω, θέλω να πω ένα μπράβο σε όσους έχουν συμβάλει με τον ΑΒ τρόπο στην ομαλή προετοιμασία του εθίμου, να ευχηθώ να συμβάλλουν το ίδιο στην ομαλή διεξαγωγή του, και να ευχηθώ και να ελπίσω μαζί με όλους και όλες ότι θα περάσει και αυτό το βράδυ χωρίς κανένα πρόβλημα, ώστε ο εορτασμός ενός μεγάλου θρησκευτικού γεγονότος της Ανάστασης του Χριστού να μην επισκιαστεί από τίποτα αρνητικό. Και πάλι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους και του χρόνου με υγεία. Παρακαλέσω τον κόσμο να ακολουθήσουν
τις οδηγίες του Φιλανδίου που φτάνει σε κάθε γωνία του Βορδιάδου και φέτος για πρώτη χρονιά έχει βγει και στα τουρκικά. Και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Θα είμαστε συνεχιστές και ευθύνου, γιατί αυτό είναι κάτι το μοναδικό παγκοσμίως και κάθε χρόνο θα προσπαθούμε όλο και να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Με περισσότερη ασφάλεια και με συνεργασία του Δημοτικής Ενότητας του Βορδιάδου και όλων των φορέων. Ένα παγκόσμιο θέαμα και ως προς το αντικείμενό μου στα θέματα τουρισμού θα έλεγα ότι έχουμε πραγματικά μοναδικό ενδιαφέρον από επισκέπτες και από υλικό το οποίο έχουμε στείλει και έχουμε διοχετεύσει σε όλο τον κόσμο αυτές τις μέρες ζητώντας μας φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες για τον πόλεμο. Δεν έχει μείνει μέρος πραγματικά, δηλαδή από Αγγλία ενδεχόμαστε ζητήματα, από Ιαπωνία, από οπουδήποτε μπορούν να δώσουμε υλικό. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί χείος ακούγεται εξαιτίας αυτού του πολύ ωραίου εθήμου σε όλο τον κόσμο. Ως προς την Κυριακή θα γίνει μια εκδήλωση μεταξύ 8 με 10.30 στον χώρο στην περιοχή των Γκούβι με μια μουσική εκδήλωση. Εκεί θα μπορούν οι επισκέπτες να βιωματικά να ρίξουν και οι ίδιοι ρουκέτα με την καθοδήγηση και την επίβλεψη έμπειρων από τα συνεργεία των ρουκετατζίδων. Θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα εμπειρία με χορό, με διασκέδαση, με κάποιο τοπικό κέρασμα που θα επιμεληθεί εδώ η Δημοτική Ενότητα της περιοχής Ευρωπαϊκής Κόμης. Με τη βοήθεια του προείσαν την κυρία Δαμίου και βεβαίως να πούμε τη μουσική εκδήλωση και πρέπει να ευχαριστήσουμε τα αρχεία, Δημήτρη Δαξέρκο, γιατί θα έχουμε τη στρατηγική ότι είναι 56 ΕΤΕ και το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, που θα κρατήσει συντροφία από τις 8.30 περίπου μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Την Κυριακή του Πάσχα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημήτρη, το οποίο συνόδημο του Κοσμοτζήλιο αναφέρθηκε ότι εκφράστηκε κάποιοι προκατηγοί για την προστασία των σπιτιών και των συνεργείων. Λοιπόν, και όλοι δεν σας έχουν υποδειχθεί τα αντίστοιχα κονδύλια που θα έπρεπε για να μπορέσετε να τα περιορίσετε σωστά και με τα πλέγματα και με τα κάποια άλλα μέσα. Έχει λυθεί το πρόβλημα και αν έχει λυθεί πώς. Καταρχήν θα πούμε ότι ο Δήμος, και ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι ο βασικότερος, για να είναι ο μοναδικός φορέας που βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να έχουμε το έθιμο, να έχει το έθιμο ασφάλεια. Αν μην ξεχνάμε ότι περίπου 30.000, πάνω από 30.000 πάλι φέτος ο Δήμος ξόδεψε για το έθιμο αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση και με την εποχή της κρίσης που διανύουμε. Αυτό σου βάλει καλά ο καθένας στο μυαλό του. Από εκεί και έπειτα, επειδή διαπιστώνουμε ότι τελευταία στιγμές χρειάζονται κάποια επιπλέον καλύψεις ή το σύρμα δεν είχαν, σας είπα προηγουμένως ότι είχαμε και δυστυχώς μια κλοπή πριν από 2 μήνες περίπου που αυτό μας δυσκόλεψε. Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε την τελευταία στιγμή αν υπαρκεί το σύρμα. Έπρεπε λοιπόν να ψηφίσουμε χτες περισσότερα για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες. Είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα να βάλουμε λιγότερο εδώ. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, καλώς στέθηκε. Θεωρώ όμως ότι έχει λυθεί σήμερα που μιλάμε. Σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία και με τον Δήμαρχο, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και αυτές οι ποσότητες που έχουμε ζητήσει και που θα μαλωθούν σήμερα ή αύριο θα ικανοποιήσουν και τα τελευταία αιτήματα. Να αναφέρω ότι είναι σημαντικό ότι οι μόνοι φορείς και πρέπει να τους ευχαριστήσω που μας βοήθησαν πέρα στον Ελληνικό Πόλεμο, έστω και με αυτό το λίγο το οποίο είχαν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν, ήταν το Εφημελητήριο και η Ένωση Εμικρασμένων Δωματίων. Σας ευχαριστώ θερμά και περιμένω και από άλλους φορείς που έχουν απευθυνθεί και εμπλέκονται, είτε αυτή λέγεται Περιφερειακή Διοίκηση, είτε άλλοι φορείς επαγγελματίων που έχουν από τον Ελληνικό Πόλεμο ωφέλη, να βοηθήσουν για να μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν μονάχα ο Δήμος και όλοι οι άλλοι να στηρίζουν την κλοπή. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι. Μία προέκταση σε ερώτηση του Δημήτρη. Μήπως είσαστε περισσότερο ανεκτικοί σαν δημοτική ενότητα, σαν Δήμος, στο αυτοί που κρατούν ίσως κάποια πλέγματα μετά το τέλος του ρουκετοπόλεμου, κύριε Νίκτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι κλάπηκε και τι όχι, αλλά μήπως μέσα στα πλαίσια ότι όντως κάποιοι περνούν όλο, το είπε πολύ παραστατικά η κυρία Βλησίδη, το ότι γίνεται. Είμαστε και πιο ανοιχτοχέρδες, θα τους δώσουμε, αλλά που οι εποχές δεν το επιτρέπουν. Καταρχάς δεν δίνουμε σήματα αυτό. Μήπως θα κρατούν. Όχι. Δηλαδή πριν τα μαζέψετε συνεργεία. Εντάξει. Δεν μπορώ να αναφερθώ για αν έγινε αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
Από πέρσι τουλάχιστον δεν κρατούνται σύρματα, τα σύρματα μαζεύονται από τα. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι έτσι είναι. Δεν κρατιόνταν σύρματα. Πράγματι, είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια ότι πιθανώς να βρέθηκαν λιγότερες ποσότητες την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή που έγινε. Από εκεί και έπειτα αυξάνονται συνεχώς και οι ανάγκες. Δηλαδή, κάθε χρόνο διαπιστώνονται και λόγω του αριθμού των φοιτητών ότι χρειάζονται. Υπάρχουν καινούργια σπίτια, όπως λέει και ο Αντώνης. Αυτά πρέπει να καλυφθούν. Η περιοχή είναι ζωντανή. Και μην ξεχνάμε ότι όσο αυξάνεται η ποσότητα, που κάθε χρόνο οι ποσότητες αυξάνονται δραματικά. Και φέτος. Τα αιτήματα είναι μεγάλα. Φέτος επιφυλάσσομαι. Εγώ δεν είμαι τόσο. Τόσο περισσότερες ζημίες γίνονται στα σπίτια και τόσο περισσότερα σπίτια έχουν απαιτήσεις. Δεν μπορείς να πει στον έναν άνθρωπο εσένα θα σε καλύψει και στον δίπλα που έχει ζημιά να πει ότι εσένα. Δεν θα σε καλύψω γιατί πέρυσι δεν σου έβαλα σήμερα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και για να ολοκληρώσω, να πω το εξής, ότι πέρσι βάλαμε χωριστά τα σήματα των δύο ενωριών και τα πάψαμε με σπρέι χωριστό χρώμα για να μπορεί να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς προέκυψε η κλοπή, δεν μπορούσαμε κάτι άλλο να κάνουμε σε αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στον τρόπο που πρέπει να φυλακούν τα σήματα και να μην έχουμε νέες ποσότητες που θα μας επιβαρύνουν και το οικονομικό του Δήμου. Εγώ καταλαβαίνω και τους συναδέλφους, καταλαβαίνω τους πάντες ότι σε μια εποχή κρίσης είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Και το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ασφάλεια. Αν γίνει κάτι, ας μου πει εμένα κάποιος την επόμενη μέρα τι θα συμβεί. Φέτος έχουμε μείωση ρουκετών. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στην αρχή, είπατε κάτι που μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Όπως και πέρσι και φέτος είναι ακόμα λιγότερες οι ρουκέτες. Έχει μειωθεί γύρω 40%-50% εκεί. Υπάρχει μείωση η οποία προέρχεται και επειδή το συζητάμε κάθε χρόνο με τα παιδιά και έχουν κατανοήσει ότι για να διατηρηθεί το έθιμο και να συνεχιστεί θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός για να είναι όσο γίνεται ελεγχόμενος, μπορεί να σου κάνει μία τη ζημιά. Αλλά άλλο να παίζουμε τις πιθανότητες. Και αυτό έγινε κατανοητό. Θα έλεγα ότι μπορεί να παίξει ρόλο και η κρίση, γιατί έχει και ένα κόστος πολύ μεγάλο το να φτιάξει κανείς 20 και 30.000. Όμως θεωρώ ότι πάμε καλά και σε αυτό. Επ' αυτού ήθελα να συμπληρώσω ότι τα συνεργεία που συνεργάζονται με το Δήμο και ελέγχονται κιόλα είναι συναπέστατα και δεν είχαμε ποτέ ζημιές από τέτοιου είδους ρουκέτες. Οι ζημιές προέρχονται από τις αδέσποτες. Σωστό, γι' αυτό και αφορμή αυτό που λέει η κυρία Βλησίδου, να παρακαλέσουμε όλους τους υπόλοιπους να μην ρίχνουν ρουκέτες εκτός από τα σημεία που έχουν προκαθοριστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρεις από πού μπορεί να έρθει ο κίνδυνος και όχι να φυλάσει 360 μοίρες το κεφάλι σου από πού μπορεί να συμβεί κάτι. Ναι, δεν συναντέφερε για την έκθεση και για το λογικό. Εδώ λειτουργεί η έκθεση με τα αντικείμενα των πληροφόρων των φωτογραφιών και οι προβολές που γίνονται με τα βίντεο που έχει επιμεληθεί ο κύριος Αντώνης Τσατσαρόνης και ο κύριος Γιάννης Μενής. Και επίσης διατίθεται τα ελικόματα που έχουν εκδοθεί και έχουν σχέση με τον ρουκετοπόλεμο που περιέχει και CD μέσα. Είναι πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό και έχει αναφορά στην ιστορία του Δήμου και διατίθεται στην τιμή των 15 ευρώ. Για όποιον ενδιαφέρεται, είναι και την ενίσχυση όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνεται και των παιδιών που φτιάχνουν στα συνεργεία της ρουκέτας. Και πάλι σας ευχαριστούμε και εσάς για την ευκαιρία.